Προβάθισμα του Ντόναλτ Τραμπ έναντι του Τζο Μπάιντεν σε εθνικό επίπεδο αλλά και στι κρίσιμε πολιτείε, δείχνει η δεύτερη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά την απόπειρα δολοφονία κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. Πρόκειται για δημοσκόπηση του Emerson College που έγινε για λογαριασμό των δημοκρατικών. Θα μα πει περισσότερα η Άννα Παπασοτηρίου. Λοιπόν, Απόστολη, αυτό το οποίο αξίζει να προσέξουμε σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν είναι ότι ο, πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, προηγείται με τέσσερι ποσοστιαίε μονάδε έναντι του νυν πρόεδρου. 46-42. Ε? 46, mm. Είναι το γεγονό ότι ο Τραμπ Παραμένει σταθερό στο 46% σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχε κάνει το Έμερσον College πριν από την απόπειρα δολοφονία εναντίον του. Σε αντίθεση, ο Biden βλέπουμε ότι ακολουθεί μια απτωτική πορεία, mm -hmm. σημειώνει απώλειε τη τάξη του 2% και διολυσθένει στο 42%. Τώρα, το ερώτημα εδώ είναι: Φταίει η συζήτηση για την α, πνευματική κατάσταση του Biden, ή ο Τραμπ έχει πιάσει πλέον το δικό του ταβάνι 46%. Στην πρόθεση ψήφου. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι ούτε με την απόπειρα δολοφονία εναντίον του ο Τραμπ καταφέρνει να διευρύνει τη βάση των ψηφοφόρων του, ούτε φυσικά να εξασφαλίσει ούτε καν την πρόθεση ψήφου Έχει των αναφορών. Δεν καταφέρει των... να συσπηρώσει του δικού του ψηφοφόρου του. Αυτό φαίνεται και από το γεγονό ότι οι αναποφάσει του κανεί από του μετα... απο... αναποφάσει του δεν μετακινείται προ τον mm. Τραμπ. Παραμένουν στο 12%. Ενώ για του δημοκρατικού το κλίμα αυτό το αρνητικό που καταγράφεται δημοσκοπικά θα μπορούσε να αντιστραφεί αν ο Biden εμ, έβγαινε και έλεγε ότι αποσύρεται. Από την κούρσα για τι προεδρικέ εκλογέ του Νοεμβρίου. Δέχεται, πρέπει να σου πω, ασφικτικότατε πιέσει από την ίδια την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματο και μάλιστα το Άξιο πριν από λίγο έγραψε ότι είναι θέμα ορών η απόφαση του Biden προ αυτή την κατεύθυνση, ίσω και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που ε, ε, γίνεται αντιληπτό είναι ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αντιληφθεί πλήρω ότι με τον Biden κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν τι προεδρικέ εκλογέ, αλλά και τη μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου στι uh, κάλπε του Νοεμβρίου. λοιπόν θα έχουμε εξελίξει Ευχαριστώ πολύ.